Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, να δούμε, Γιώργο, και την υπόθεση με τις πύρες των απαταιώνων. Να πούμε λοιπόν τα συγκεκριμένα άτομα τι έκαναν. Παρήσαναν τους λογιστές, παρήσαναν τους υπαλλήλους σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Προσέγγιζαν τηλεφωνικά τα θύματά τους. Κατάφεραν με κάποιο τρόπο, όπως κάνουν συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, να παίρνουν τους κωδικούς για το e-banking των συγκεκριμένων ατόμων. Τι κάναν όμως, το οποίο συνάντησαν πρώτη φορά τα στελέχη της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ενεργοποιούσαν τις χρεωστικές κάρτες μέσω e-wallet, έκαναν ανέπαφες συναλλαγές, δεν χρειάζονταν να αφήνουν ίχνη να μπαίνουν σε πιο πολύπλοκες διαδικασίες. Με αποτέλεσμα λοιπόν να δρουν ανενόχλητοι και να αγοράζουν ακριβά συνήθως κινητά τηλέφωνα, τα οποία μεταπολούσαν για να βγάλουν αρκετά χρήματα. Να πούμε ότι εντόπισαν την δραστηριότητά τους οι αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος όταν ένα θύμα τους από την Καβάλα αντιλήφθηκε ότι γινόταν αγορές στην Αττική μέσω του e-wallet, χρησιμοποιώντας τους δικούς του κωδικούς. Ναι, ναι. Τους εντόπισαν λοιπόν οι αστυνομικοί στο μενίδι τους συγκεκριμένους δράστες, ομογενείς 6 άτομα, έχουν συλληφθεί. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο μας μεταφέρουν οι αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι ότι πρώτη φορά συναντούν αυτή την δραστηριότητα με ανέπαφες συναλλαγές, ναι, για να μην αφήνουν ίχνη. Γίνονται όλο και πιο ευρηματικοί στον τρόπο με τον οποίο εξαπατούν πολίτες και λειτουργούν στη συνέχεια αυτές τις πύρες, αυτά τα κυκλώματα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο με τις ανέπαφες συναλλαγές. Γιατί δεν σου έρχεται και ειδοποίηση. Όταν κάνει κάποιο ανέπαφη συναλλαγή σε όλες τις εφαρμογές δηλαδή, που έχουμε στα κινητά μας. Δεν σου έρχεται ειδοποίηση. Όταν είναι ανέπαφη, δεν σου έρχεται. Πρέπει να έχεις περάσει την κάρτα σου, πρέπει να έχεις κάνει την κίνηση, να έχεις βάλει τον κωδικό σου από ένα ποσό και πάνω. Οι ανέπαφες συναλλαγές δεν σου έρχεται ειδοποίηση για να πονηρευτείς. Πρέπει να μπεις στην εφαρμογή, ακόμη να δεις ότι λοιπόν σου λείπουν χρήματα και έτσι να πονηρευτείς.